Την πόρτα της εξόδου φαίνεται πως έδειξε το Πρωθυπουργικό Γραφείο στον Νίκο Μουτσινά και στην μεσημεριανή του εκπομπή «Καλό μεσημεράκι» μετά τις θέσεις του κατά της κυβέρνησης για το έγκλημα των τεμπών που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ο παρουσιαστής από την πρώτη κιόλα εκπομπή που βγήκε στον αέρα μετά το φωνικό δυστύχημα δεν μάσησε τα λόγια του αν και βρίσκεται υπό την τηλεοπτική στέγη του «Σκάι» κυκλοφορεί στου ίδιου διαδρόμου με τον Άρη Πορτοσάιτε που υποστήριξε πω τα δυστυχήματα είναι θυσίε για να βελτιωθούμε όπως τα προηγούμενα δυστυχήματα των τεμπών και του άμυνα. Έπρεπε να δυστυχώ να πεθάνουν ναι, και εκεί παιδιά, παιδιά Ναι, τι δηλαδή πρέπει να έχουμε πρώτα... Δυστυχώς, πρέπει να είναι αυτή η θυσία δηλαδή. Αν μου επιτρέψετε, Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς. Κυκλοφορεί στους ίδιους διαδρόμους με τον Βασίλη Χιώτη, τον διευθυντή του Sky 100.3, ο οποίος μία μόλις ημέρα από το τραγικό δυστύχημα και ενώ οι μανάδες των θυμάτων έψαχναν τα παιδιά τους για να τα κυδεύσουν, εξέφραζε την αγωνία του για το πόσο θα κοστίσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη η συγκεκριμένη τραγωδία. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το, από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό, να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στι εκλογέ ο Πρωθυπουργό και να πει: Κοιτάξτε πώ το διαχειριστήκαμε εμεί και πώ το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Εμεί, όταν συμβαίνει η στραβή στη βάρδια μα, παρετούμαστε. Σε αυτού του διαδρόμου, μάλλον δεν χωράνε όλοι. Το κλίμα ήταν βαρύ, αφού ο Νίκο Μουτσινά πήρε το μέρο του Αντώνη Κανάκη μετά την στοχοποίησή του από την ΕΣΥΑ. Η παρέμβαση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κέρια και άμεση. Και κάπω έτσι δήλωσε πως σταματάει τις εκπομπές του. Σταματάει μετά από δική του απόφαση όπως ανέφερε και σίγουρα κανείς δεν πίστηκε αφού στο Twitter η οργή για άλλη μια φορά ξεχύλισε κάνοντας λόγο για την ελευθερία του τύπου.